φιλοξενία γυναικών κυμάτων βία στο Δήμο Αχανών με κωδικό όμικρο ΜΣΥΜΑ 500-10-05 που εντάγονται στο περιουσιακό πρόγραμμα. Στο περιουσιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020. Ποιοι ψηφίζουν ναι? Όσοι εισήγηση 14 ναι. Θέμα 6. Πρόληψη εκτάτου προσωπικού 14 ατόμων διαρκεία 3 μηνών για την εντόπιση κατοικίων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του νόμου 3584-2017, όπως τοποθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41, παράγραφος 2 του νόμου 4325-2015. Όσοι εισήγηση, ποιοι ψηφίζουν, 14 ναι. Θέμα 7. Πρόληψη έκτακτου προσωπικού 26 ατόμων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκεια 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπίκωσων υποχειακών και πρόσχερων αναγκών, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του νόμου 3584-2007. Όση εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 8. Θέμα 9. Πρόληψη προσωπικού με σύμβαση εργασία του ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την οποία συντάξει το ΔΗ παροχή βασικών αγαθών, κοινωνικό παντοπολίο, κοινωνικό φαρμακείο, ΔΗ Μαγαλών, κωδικό πράξη 50-01-330 που εντάξει στο περιουσιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 10. Έγκριση προγράμματο δράση προπολογισμού και προπολογισμού οικονομικών του 2017 του νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου δημοτική κοινοφιλή επιχείρηση Αγαθών. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 11. Λήψη απόφαση που αφορά την έγκριση αποζημίωση του Προέδρου τη Προέδρου τη Δικαία Ειδικού του Καθεστώτο και Μελών Τρίτα Σύμβαση Επιχείρηση. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 12. Πρώτη αναμόρφωση προπολογισμού νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δημοτική Φροντίδα Αγώνων Οικονομικών του 2017. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 13. Έκριση ολοκληρωμένου μέσου δράση οικονομικού έμπαθου 2017 του νομικού προσώπου Δημοτικού Δημοσίου Δικαίου Πραγματικό Κέντρο των Τραπομαγειδών του Δήμου Αχανών. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 14. Ορθή επανάληψη τη συμβασμών 52 κάθε 29-03-2016 από του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή του χώρου παραχώρηση στο Σύλλογο της Πέκων και Ζεστή Αγκαλιά. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 15. Ονομαστικές ψηφοφορίες να κάνετε. Να κάνετε ονομαστικές ψηφοφορίες όπως λέει ο νόμος. Πρώτη αναμόρφωση προπολογισμού του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες του Δήμου Αχανών αλλαγή οικονομικού έτους 2017. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 16. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας και ΔΑΠ ΜΕΑ. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 17. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης του Βαβακάρου Ξενώνα Α. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 18. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης του Βαβακάρου Ξενώνα Α. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 19. Αποσύρεται. Θέμα 20. Θέμα 20. Επανέκριση όρων υπογραφής σύμβασης πόλης του Δήμου Δημοτικής Έκτασης λόγω ακύρωσης της απόφασης. Στην περιοχή πήγαν
Κύριε Υπουργέ, το προσκέφασα και του έντρου μου, κύριο Ζούνο Κωνσταντίνο, του Ιστόδου και της Κυριακής Σύζυγμας Κωνσταντίνου Ζούνο, το γένος Ιωάννη Τασόπουλου. 14 ναι. Θέμα 21. Επανέκριση όρων υπογραφής σύμβασης πόλης τμήματος δημοτικής έκθεσης λόγω ακύρωσης της απόφασης 11/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου από την αποκεντρωμένη κίνηση εγκύλια της εσωτερικής λειτουργίας διεύθυνσης του συνολικού εμβασμού 10/52 στην περιοχή Λαθέα Α που προσκυνά στην εταιρεία του κ. Ζούρα Κωνσταντίνου Λεωνίδα και που παρέλουν μαγαταλίες στο Γέρος Αποστόλου Κορκού. Ως εξής, 14 ναι. Θέμα 22. Έκθεση αποτελεσμάτων εξόδων δέντα τριμήνων οικονομικών του 2016. Ως εξής, 14 ναι. Θέμα 23. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προπολογισμού εσόδων εξόδων Α τριμήνου του οικονομικού έτου 2017. Ως εξής, 14 ναι. Θέμα 24. Ορισμός μελών της ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών του Δήμου Αθηνών. Παλιούρας, Ρούσας, Δασκαλάκης και κυρία Κατή. Πέρασε το θέμα σου. Αρβανίτη, Δαμάσκο, Σάκης και... Με καρέκλες τράπεζα για το τουαλέτες μας. Θάλας και Φτιμιάδη, Εθνημούντης Πέτρος. Πρόεδρος, ο κύριος Παλιούρας. Που λες. 14 ναι. Θέμα 25. Δωρεάν παρακόλληση εναρκτικού τμήματος για την οικοδόμηση του γηπέδου κειμένου εντός συγκεκριμένου ρημοτοπικού σχεδίου σύμφωνα με τον νόμο 3325/2005 από την εταιρεία Νικολής την Καλαρούζο. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 26. Μερική ανάκληση της υπαρχών 276/10/06/2010 προς Δημοτικού Συμβουλίου περί αποκατάστασης διευθυνσίας και λειτουργίας υποχρέωσης αποζημίωσης για την εκκλησία ΚΑΠΑΛΦΑ 28-0601, 28-0602, 28-16-18 στο οικοδομικό του ΡΑΜΑ 14-85 και 14-87 στην Αθέα Α. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 27 αποσύρεται. Θέμα 28. Παραχώρηση οριοθέτησης και θέσης στάθμισης ΑΜΕΑ κ. Πέκας Γιώργιος. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 29. Εκδίκαση της παρελθόν 16-72-0. Κάθος 9/73/2017 έστασης κατά της περιορισμών 1 κάθος 17/01/2017 ως προς μέρος πάντου πρακτικού του ΣΥΠΟΑΘΑ που αφορά την άρση της επανεπιβολή και της απαραίτητης του εγκεκριμένου οικοδομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 9 γάμα 14-13 στην περιοχή Λαθέα λόγω δικαστικών αποφάσεων. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 30. Ο ορισμός ΣΥΜΗ του Δήμα Αγανών ως επίσης πέραντος για τη σύνταξη των πράξεων αναλογισμού τακτοποίησης και αποζημίωσης του Ινστιτούτου Τιμίου Παραδείγματος στην περιοχή Νικόλτρυπα του Δήμα Αγανών για τη σύνταξη αυτής με τις διατάξεις του ΠΔΕΛΤΑ 17-07 του 1923. Ως εισήγηση 14 ναι. Τι θέλω να σου πω. Οπότε σε βάζω, έτσι. Θέμα 31. Άρση απαρατήρησης και χρησιμοποίησης του εγκεκριμένου οικοδομικού σχεδίου στο οικοδομικό δράμα 305/307 στην περιοχή του Κόντυπα, υπόθεση Κουβάκης, λόγω δικαστικής απόφασης. 14 ναι. Θέμα 32. Άρση απαρατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 43/15/2014 και την τροποποίηση του εγκεκριμένου οικοδομικού σχεδίου στο οικοδομικό δράμα ΚΑΠΑΦΗ γάμα 240 και γάμα 247 γάμα της περιοχής Αγία Παρασκευή για την ιδιοκτησία με κάμα άλφα 33-36-01 υπόθεση Σταύρου Δημήτρου και Χρήστου και Ελένης. Ως εξής, 14 ναι. Θέμα 33. Συντήρηση ή ανακατασκευή του μάτου κυρίων των κοραξών του Δήμου Αγανών. Ως εξής, 14 ναι. Θέμα 34. Αποδοχή των παρατήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Νομοθετικής Αμέσως Εταιρείας του Δήμου Αγανών και ορισμός νέων μελών.
Βασαλίδης Κωνσταντίνος, μέλος Φυτό Κωνσταντίνος. Φυτός ο Κωνσταντίνος. Όση εισήγηση 14 ναι. Θέμα 35. Αποδοχή παρέτηση μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίων. Συνδέοντας πάντας, συμπάγει ο σβός νέο της δημοσιοφίας. Προτείνω ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαηλίδης Δημήτριος. Θέμα 36. Στο 35, ως εισήγηση, 14 ναι. Ψηφοφορία κάνετε. Ο ορισμός υπεύθυνων της ομάδας εταιρεών του Μακαρόνι, ο οποίος συγκροτήθηκε με την Παλαιμόνη 125, κάτω 02-04-2015 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Μακαρόνι. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 37. Ο ορισμός Δεν είναι αυτό. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 39. Πού είναι ο Σταφίλος? Θέμα 39. Ο ορισμός αναπληρωτή προσώπου του Δημοτικού του Δήμου Αγαρνών, το Ελληνικό Δημοδιατηρητικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, που συγκροτήθηκε με την υπαριθμό 384, κάτω στο 18-12-2015, από το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγαρνών. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 40. Επιτροπή υπολογή επιλογή υποδοχείων για το πληρωτήμα διαστηριστού. Αποτελείται από τον κύριο Δημάρχο Συντόνη Σιλίας και πρόεδρος του Παλίτη της Ευστάθειος. Επικυβέρνηση πλειοψηφίας Τούρος Σωτήριος. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 41. Χορήγηση στοιχειώματος διέλευσης και άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία Vodafone Παράφων ΑΕΠΣΟΝ με ανάλογο την εταιρεία Ιντρακόμ κατασκευές ΑΕΠΣΟΝ. Ως εισήγηση. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 43. Ανάληψη ημί του Δήμου Αγαρνών. Θέμα 42. Χωρίς δικαιώματος διέλευσης άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία Vodafone Παράφων με ανάλογα εταιρεία Ιντρακόμ κατασκευές ΑΕΠΣΟΝ. 14 ναι. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 43. Ανάληψη ημί του Δήμου Αγαρνών όλων των εξόδων και τη σύνταξη πράξης αναλογισμού τακτοποίησης και αποζημίωσης ποιοί των εξόδων σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος στο υποδοχικό του δράμα 367 α στην περιοχή Κυβότερ του Δήμου Αγαρνών. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 44. Λήψη απόφαση για την ανάγκη ακούσης των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή προβλήτη ΛΙΕ α και β' συγκρότημα. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 45. Λήψη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ανάγκες μίσους του νέου κτηρίου για τη στέγαση του τρίτου υπηρεμονίου Αγαρνών λόγω λύση της παράδοσης της υπάλληλου σύμβασης μίσους και τους κορυφότητες 2016-2017. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 46. Λήψη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επίσης ανάγκης μίσους του νέου κτηρίου για τη στέγαση του 18ου υπηρεμονίου Αγαρνών λόγω λύση της παράδοσης της υπάλληλου σύμβασης μίσους και τους κορυφότητες 2016-2017. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 47. Λήψη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για επίσης ανάγκης μίσθους νέου κτηρίου για τη στέγαση του 21ου υπηρεμονίου Αγαρνών λόγω λήξης της παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης μίσθους για τους κορυφότητες 2016-2017. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 47. Λήψη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για επίσης ανάγκης μίσθους νέου κτηρίου για τη στέγαση του 21ου υπηρεμονίου Αγαρνών λόγω λήξης της παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης. Θέμα 48. Αντικατάσταση γραμματέα επί των πληροφορικών διαφορών του συμβασμού του έτους 2017.
Σε μισή ώρα, δεν έχει έρθει ακόμα. Ονομαστική ψηφοφορία, λέει ο νόμος, πρέπει να κάνετε. Ο Παπαδόπουλος, η κυρία Πέλη, ο κύριος Κωνσταντόπουλος Χρήστος, στη θέση της Ειρίας Δραψανιούς Βάλλη. Και ο κύριος Ζάνος, κατά τον κύριο Ζάνο, με την κυρία Νικολοπούλου Αναστασία. Ως εισήγηση, 14 ναι. Πού είναι οι 14, μείνε μέσα 14. Θέμα 49. Παραπώνηση του Θεάτου Μήνης Θεοδωράκης και Ισοπής στην Επιθυντική Αγανών. Ως εισήγηση, 14. Θέμα 50. Λήψη αγώνας για την έκδοση κάτω στη Μότη. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 51. Έκριση μελέτης έργου συντέσσε εκείνος στο ίδιο αποχή της εγκατάπτωσης σε διάβαση περιοχής του Ιμαγανών. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 52. Εξαίρεση από την πληρωμή τέλους και τη σύνταξη της ιδιωτικής πράξης εφαρμογής. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 53. Λήψη απόφαση για παγκόσμια πληροφορία οχημάτων επί της παραμαρτίας οδού Λυσσού, ρεύμα της Χαρτέας που βρίσκεται μεταξύ της οδού Μανουσίου και οδού Κουρόκης του Δήμα Αγρών λόγω ξημένης επικινδυνότητας. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 54. Έκριση πρωτοκόλλου της Ιστικής Παναγής Ρόκα της Αγίου Ολυμπιακού Σταθμού στο οικοδομικό του τράγμα τα 26 του Μαγρανών. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 55. Έκριση του δεύτερου ανακοινωτικού πίνακα εργασιότητα του παιδικού έργου συνδέσεις από κέντρες εγκατάπτωσης για μας περιοχές χωρίς κρίση επηρεαστών παρών. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 56. Συγγνώμη, αλλά από το θεατράκι θα ήθελα να μείνουν εκεί που ήταν. Πρώτη παράταση της συνολικής προθεσμίας της περίοδου του έργου, κτηματογράφηση, χωροδομική μελέτη πράξη εφαρμογής της πίεψης του Μαγαρών. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 57. Ορθή επανάληψη της συμπαθμών 305 κάτους 20-12-2016 από το Δημοτικό Συμβουλίο με θέμα ακριβής προσδεσμός της Μητροπολιτής και καταστασμός συμπαθών τον ίδιο καταστασμό θέσεων και προσδεσμένων διστάσεων σε συγκεκριμένο αριθμό αδειών και την άσκηση αντιπέτρων στάσεων του χωριού κατά κατηγορία επαγγέλματος Δήμου Αγαρών 2017 με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής ως τις δύο θέσεις που αναφέρονται στην διεύθυνση των τραυμαγενών σύμφωνα με την ελεγχό πρωτοκόλλου ΕΜΗ ΠΑΒΑ 12.08 κάτω 01-03-17 σχετικό πρωτόκολλο Δήμου Αγαρών 23-4-11-11-04-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 58. Έκριση συμμετοχή του Δήμα Αγρών στο δίκτυο πόλο για την κρίση. Βιώσιμη ανάπτυξη, ηγετική οικονομία με διακριτικό τίτλο βιώσιμη πόλη. Έκριση καταστατικού διαχείριση ως δημόσιο προσώπο. Ορίζεται ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασαγκός με αναφορή τον κύριο Θανάση Κατσιάνη, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αγρών. Ως εισήγηση, 14 ναι. Θέμα 59. Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της πλειοψηφίας για την ευθυντική τροπή για την εκλογή του συλλογικού πειθαρχικού οργάνου. Το θέμα αποσύρεται. Εκλογή του δημοτικού συμβουλίου του παρατάξεως της ψηφίας, ο κ. Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος και ο κ. Κωνσταντόπουλος.
που είναι αστυνομικός που σε ενδιαφέρουν να είναι στο αυτό το συνταρχικό ένας. Αν δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, να είναι αυτοί δύο. Ο κύριος Κακόλης Οδυσσέας και ο Κοσμίδης Παναγιώτης. Θέμα 60, ψηφίζεται ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 60. Τροποποίηση του β' μέλους της αριθμών 92.016 απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την παραχώρηση κατάλληλων χώρων στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού προκειμένου να στεγαστούν παρατήματα υπηρεσιών που είναι από την περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 61. Ορισμός της μελούς της Επιτροπής για την καταστροφή υδρογεωλογικού εξοπλισμού των Μαρανών. Προτείνει ο κ. Παλιούρας, Αντώνης Κοσμής Παναγιώτης και Ρούζας Βασίλης. Ως εισήγηση 14 ναι. Θέμα 62. Ορισμός μελών Επιτροπής Κορκασίας και περιβάλλοντος των Μαρανών. Ως εισήγηση 14 ναι. Στο 62. Γιανακόπουλος, Παλιούρας, Λαγκόνης. Για να πω προς αναπληρωτής ο κύριος Παλιούρας, να κόψει αναπληρωτής η κυρία Κατή, Δουρίδα Κρίσα, αναπληρωτής ο κύριος Χρυσάκος Χρήστος. Ραματάει με αναπληρωτή τον κύριο Κοτόρη. Παγώνας με τον κύριο Θημούδη. Πάπης Ράκατε με την κυρία Λαυροπούλου. Τορτοπίδη με αναπληρωτή τον κύριο Βρετό Παραγιώτη. Ο κύριος Γιανακόπουλος είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα
των σχολικών επιτροπών είναι που πρέπει να γίνει κατανομή σχολικές μονάδες. Ήταν η δεύτερη δόση, είναι περίπου στους 2 μήνες. Δυστυχώς μέχρι τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, έχει αναβληθεί συνεχώς, την οποία ευθύνη την έχουν. Τέλος πάντων, είναι θέμα που δεν θέλω να το συζητήσω. Αυτή τη στιγμή, σχολικές επιτροπές, παρόλο που γίνονται και οι εργασίες με τις οκτάμινα που έχουμε φτάσει ήδη στο όριο, δεν έχουν πληρωθεί οι καθαρίστριες μεταβίας που μπορέσαμε και αυτό το μήνα να πληρώσουμε και οι σχολικοί τροχονόμοι. Είναι χρήματα τα οποία πρέπει να πρέπει να μπορέσουμε να λειτουργήσουν. Είναι η δεύτερη κατανομή του 2017. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Καϊδάκη. Η ΣΑΤΑ του 2017 δεν έχει έρθει ακόμα στο Δήμο, δεν έχει εκταβιευτεί μέσω των παρακαταθήκων, δεν έχουν έρθει. Προφανώς σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει για το 2017. Να υπενθυμίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πέρυσι πήραμε τη ΣΑΤΑ το 2016 μαζί με τις αναδρομικές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που είχε παρακολουθήσει παρανόμως τις σχολικές επιτροπές να λειτουργήσουν και με βάση αυτά τα χρήματα μπορέσαμε να κάνουμε όλες τις εργασίες σε όλα τα σχολεία που υπάρχουν στη μελέτη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με αυτά μπορούμε και λειτουργούμε μέχρι και σήμερα. Συνήθηκε Ζάμπη, πώς εισήγησε, 14 ναι. Θέμα 66. Έγκριση ενέργειας υπηρεσιών. Ελέγχου του οικονομικού καταστάτου του Λίμα για τη χρήση του οικονομικού του 2015-2016. Ως εισήγηση. 14 ναι. Θέμα 67. Έγκριση της διενέργειας προμήθειας βενζίνης για τις ανάγκες του Δήμου. Από του Δήμου και το νομικό προσώπου του συνολικού ποσού 74.313,20 και τις διαδικασίες εκτέλεσης της. Ως εισήγηση. 14 ναι. Θέμα 68. Έκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα, μηχανήματα του Δήμου και τρόπο εκτέλεσής της. Ως εισήγηση. 14 ναι. Θέμα 69. Έκριση της διενέργειας και της προμήθειας ασφαλτοποιήματος του ασφαλτικού για την ασφαλτικού γαλακτώματος συνολικού ποσού 49.600,62 και τις διαδικασίες εκτέλεσής της. 14 ναι. Ως εισήγηση. 14 ναι. Θέμα 70. Παραχώρηση του μαγνητικού κυκλοφορία στο ΚΑΙΤΑΙΤΑ 2251 οχήματο συλλογή αναγκαίων συνολικών κορυφαϊκότητα των κυβικών στο Δήμο Κίτου με συμβολογραφική πράξη που έχει συμβολική από το Δήμο Αγαλών και την ΕΑΑ από την ΟΠΑΡΑΙΤΑ που έχει διαδικασία το ΕΑΑ παραχώρηση από την ΕΑΑ νέο καινούριο οχήματο κορυφαϊκότητα 16 κυβικών προ εμά. Ω εισήγηση 14 ναι. Για τα πρακτικά, ο κύριος Μπουκάλης Μαρίας του Προσύνη μετά την εφόση του τρίτου θέματος. Διέτηση ενδύασης. Ευχαριστώ πολύ.